Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαιρετίζουμε και εμείς τη σημερινή σύσκεψη που οργανώνει το ΚΚΕ με τον Γενικό του Γραμματέα για τα ζητήματα της υγείας. Θέλουμε να τονίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα που μας πέρασε, οι συνταξιούχοι, τα σωματεία μας, μαζί με την Ομοσπονδία μας, μαζί και με το ταξικό κίνημα, βρεθήκαμε στο δρόμο μαζικά και αγωνιστικά. Απαιτήσαμε να πάρθουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με βασικό αίτημα να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σοβαρά κενά σε όλους τους τομείς. Η κατάσταση γενικότερα αλλά και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας είναι τραγική και το εννοούμε. Τα προβλήματα σε όλα τα κέντρα υγείας, παρά τις διαμαρτυρίες μας, τους αγώνες που οργανώσαμε σαν συνταξιουχικό κίνημα, μαζί με τα συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς του Περιστερίου και άλλων περιοχών, παραμένουν άλυτα και συνεχίζουν να οξύνονται. Αντανάκλαση της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα μεγάλες ελλείψεις και κενά σε γιατρούς και στα τρία κέντρα υγείας στο Περιστέρι. Από ό,τι εικόνα έχουμε, 50-60 γιατροί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, ενώ κάποιο διάστημα πριν, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ήταν πάνω από 180 γιατροί που εργαζόντουσαν στο χώρο αυτό. Τα εργαστήρια, όσα υπάρχουν, που υπάρχουν υπολειτουργούν και ορισμένα κλείνουν, με αποτέλεσμα να οξύνονται τα προβλήματα αντιμετώπισης πολλών ασθενειών, πέρα από αυτές τις πανδημίες, με τις μεγάλες καθυστερήσεις σε ραντεβού, σε γρήγορες εξετάσεις και σε φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, τα τελευταία χρόνια κλείσανε τον πρώτο βοηθειών, που βοηθούσε χιλιάδες εργαζόμενους, παίρνοντας υπόψη ότι είμαστε και μια εργατούπολη. Έτσι, βοηθούσαν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ανάγκες τους σε περίθαλψη, σε ατυχήματα κλπ. Για όλα αυτά και πολλά άλλα που διεκδικούμε όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση μαζί με διευθυντάδες, με διοικητές, μαζί με δημάρχους, κάνουν τα στεραμά μάτια. Λένε ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά μας λένε σε κάθε συνάντηση μαζί τους. Μας δουλεύουν και από πάνω. Σπρώχνουν την ευθύνη στο λαό, όπως κάνουν πάντα. Όμως η πολιτική τους και τα μέτρα που δήθεν παίρνουν υπονεμεύουν τη ζωή μας και την υγεία του λαού. Το δικό τους κριτήριο είναι το κέρδος για τα ιδιωτικά συμφέροντα, για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, για τα ιδιωτικά κέντρα υγείας που στην περιοχή του Περιστερίου ξεφυτρώνουν στα τα μανιτάρια. Γι' αυτό εμείς, όλοι που τα συμφέροντά μας ταυτίζονται με τις λαϊκές μας ανάγκες, δυναμώνουμε τον αγώνα, προσπαθούμε μέσα από πολλές δραστηριότητες να ξεσηκώσουμε περισσότερο λαϊκό κόσμο και τους συνταξιούχους και κάνουμε βήματα σε αυτό το τομέα. Έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο πάλης με αιτήματα διεκδικήσεις που συνδέονται με τις άμεσες ανάγκες μας. Με βάση αυτά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε και άμεσα αποτελέσματα να έχουμε, έτσι, αλλά και να συμβάλλουμε ώστε να ανατραπεί η βασική αιτία, η πολιτική της κυβέρνησης και όλων όσων στηρίζουν τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η δράση μας και ο συντονισμός όλων των μαζικών φορέων της περιοχής μας θα είναι καθοριστικά για το επόμενο διάστημα, όσο θα δένονται με το γενικό αίτημα δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών που δρούν και στον χώρο της υγείας.